σπουδαία η συμμετοχή και του εμπορικού κόσμου της πόλης του Ρεθύμνου στη σημερινή κινητοποίηση. Πρόεδρος, η κυρία Τσικιντίκου, η κυρία Αθηνά Τσικιντίκου. Πάμε να τη συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο κύριος Μανολικάκης σας έδωσε τη σκυτάλη της τοποθέτησης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου στα Χανιά, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για το συνέστημα των γονέων μιας μάνας και ενός πατέρα που χάνουν τα παιδιά τους. Θέλω να μας πείτε λίγο, σαν γυναίκα πρώτα απ' όλα και μετά σαν επικεφαλής φορέα, πώς νιώθετε αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, από την Τετάρτη τα ξημερώματα που ξύπνησα και άκουσα ότι έγινε, δεν έχω νιώσει μεγαλύτερο πόνο το να μπαίνει στη διαδικασία ως μάνα και εγώ, ως γονέας, να καταλαβαίνω το γονιό που ξύπνησε και άκουσε αυτό. Είναι τραγικό. Δεν χάθηκαν 5-7 άτομα. Χαθήκαν πολλά περισσότερα. Και δεν θρηνούμε γιατί είναι πολλά τα άτομα. Και το ένα είναι αρκετό. Πόσο μάλλον να διπλασιάζεις, να τετραπλασιάζεις, να δεκαπλασιάζεις αυτούς τους αριθμούς. Να ξυπνάς και να μην έχεις το παιδί σου δίπλα. Να θέλεις να το δώσεις την ελευθερία του, γιατί πρέπει και εκείνο να ζήσει, και ξαφνικά να μην επιστρέφει. Και να μην επιστρέφει όχι από δικό του παράπτωμα, από παράπτωμα άλλο και άδικο. Δεν μπορώ, ό,τι και να πω είναι λίγο. Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει θηλυκό στην Ελλάδα που δεν κλαίει. Είτε έχοντας παιδιά, είτε μην έχοντας παιδιά. Είτε άντρας, είναι αυτός είτε πατέρας. Δεν έχω να πω πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε. Είναι αδιανόητο. Πάμε κοντά στις 7 μέρες και θρηνούμε. Και θρηνούμε και θα θρηνούμε. Και καλό είναι οι Έλληνες να μην ξεχάσουμε τίποτα από ό,τι έχει συμβεί. Αυτό έχω να σας πω. Και σαφώς ο εμπορικός κόσμος ήταν παρόν. Πολίτες αυτού του τόπου είμαστε κι εμείς. Τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας παιδιά μπαίνουν σε τρένα, σε λεωφορεία. Και τα δικά μας παιδιά πηγαινόρχονται στο Ηράκλειο με ένα οδικό δίκτυο τραγικό. Ο φόβος καραδοκεί πάντα. Μάλιστα. Εγώ στέκομαι στα μηνύματα, στο συνέστημα, στη συμμετοχή. Πραγματικά συμμετείχατε. Ήταν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, κυρίως στον Παλμό και στη Ζωντάνια και στα αιτήματα, και στο γεγονός ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σήμερα είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι. Δεν συμμετέχουμε απλά για να συμμετέχουμε κάπου. Δεν είναι μια απλή απεργία επειδή έχουμε κάποια αιτήματα εργασιακού χαρακτήρα, πολύ σημαντικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με το θάνατο, έχουμε να κάνουμε με νέα παιδιά, έχουμε να κάνουμε μια τραγωδία με ένα εθνικό πένθος. Ακριβώς. Εθνικό πένθος, όπως ακριβώς το είπατε. Όπως ακριβώς το είπατε. Μάλιστα. Κυρία Τσικιντίκου, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία, αυτό που είπα και στον κύριο Μανολικάκη, να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Πολλά τα θέματα που αφορούν και τον κλάδο σας. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.